Στο ερώτημα αν πρέπει να καταδικαστεί η πολιτική της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας, όπως και των προηγούμενων αντιλαϊκών κυβερνήσεων, με την ψήφο στη Βουλή, το ΚΚΕ απαντάει ναι. Το κρίσιμο ζήτημα όμως για εμάς είναι να αποκτήσει το εργατικό λαϊκό κίνημα την πίστη, τη δύναμη και την ικανότητα να γκρεμίζει αυτή την κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση στο έδαφος της εξουσίας και της οικονομικής κυριαρχίας του κεφαλαίου. Γιατί ακριβώς μια τέτοια κυβέρνηση πάντα νομοθετεί σε βάρος του, ανεξάρτητα από το πώς αυτό αποκαλείται. Φιλελεύθερη, νεοφιλελεύθερη, σοσιαλδημοκρατική, κέντροαριστερή, αριστερή και πάει λέγοντας. Και ο λαός μπορεί να καθορίσει τις εξελίξεις αν καταλάβει και χρησιμοποιήσει τη δύναμή του με σκοπό να πάρει ο ίδιος την εξουσία. Αν συνειδητοποιήσει ότι το παιχνίδι δεν παίζεται στο κοινοβούλιο, αλλά στην οργάνωση στους τόπους δουλειάς, αν οργανωμένος δυναμώσει την πάλη του ενάντια στα μονοπόλια και την πολιτική που τα υπηρετεί και τα στηρίζει. Μία πολιτική που η έλευση της πανδημίας αποκάλυψε με τον πιο τραγικό τρόπο τις διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων, όπως και της σημερινής της Νέας Δημοκρατίας, με τη διαμόρφωση ενός συστήματος υγείας τελείως αναντίστοιχο με τις σημερινές δυνατότητες και ανάγκες του λαού. Και αυτό συμβαίνει διότι ανεξάρτητα τις επιμέρους συνταγές διαχείρισης που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις, προωθούνται μέτρα που έχουν ένα κοινό στόχο, της πιο αποτελεσματικής υλοποίησης της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου για τη διαμόρφωση ακόμα πιο φθηνών εργαζόμενων ως προϋπόθεση τόνωσης της ανταγωνιστικότητας και ανάκαμψης της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Μια στρατηγική που υπηρετείται και μέσα από την πολιτική μείωσης του μη μισθολογικού κόστους, όπως μέσω της περικοπής δαπανών για την πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση της υγείας των εργαζομένων και των οικογενειών τους. Αυτή είναι η βασική αιτία που το αποτέλεσμα όλων των σχεδίων, όλων των κυβερνήσεων, οδηγεί από το κακό στο χειρότερο τους όρους ζωής και υγείας του λαού. Σε αυτή τη στρατηγική υποτάσσεται η λειτουργία των δημόσιων μονάδων υγείας και των παροχών με τα κριτήρια του κόστους, της ανταποδοτικότητας, της επιχειρηματικότητας, της εμπορευματοποίησης, της ατομικής ευθύνης, με αποτέλεσμα τα οξυμένα προβλήματα του λαού για την προστασία και αποκατάσταση της υγείας του συνεχώς να επιδεινώνονται. Στην υπηρέτηση αυτής της στρατηγικής οφείλεται η με ομό τρόπο αποτύπωση από την κυβέρνηση της λογικής του ότι δεν είναι απαραίτητο ένα πολυτελές σύστημα υγείας που θα μείνει αμανάτη μετά την πανδημία, παλεύοντας η κυβέρνηση να στριμώξει και τη διαχείριση της πανδημίας στο κριτήριο του κόστους ωφέλους. Είναι η πολιτική που προτάσει τα παζάρια με τους κλινικάρχες αντί για την άνευ όρων επίταξη των υποδομών τους, με την μεν κυβέρνηση να λέει πως ό,τι επιτάσσεται αποζημιώνεται γιατί δεν έχουμε κομμουνισμό, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ να μιλά για δίκαιη αποζημίωση των κλινικαρχών. Είναι η πολιτική που βλέπει την πανδημία ως ευκαιρία για την προώθηση των αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στην υγεία μέσα από το λεγόμενο νέο ΕΣΥ της επιχειρηματικής δράσης με πρόβα τζενεράλε τις γυναικευμένες εργολαβίες λόγω των ελλείψεων σε προσωπικό, τις μετακινήσεις υγειονομικών, τις αναστολές, τα κλεισίματα, συγχωνεύσεις, μετατροπές κλινικών αλλά και το κλείσιμο νοσοκομείων που όλες οι κυβερνήσεις διατηρείται τόσα χρόνια. Είναι η πολιτική που βλέπει την υγεία ως πεδίο επιχειρηματικής δράσης με τους ιδιώτες να τρέφονται από κάθε έλλειψη στα δημόσια νοσοκομεία και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, να αυγαταίνουν τα κέρδη τους από κάθε μέρα αναμονής για μια στοιχειώδη ιατρική πράξη. Είναι η πολιτική των νοσοκομείων ανώνυμων εταιριών, των ΣΔΙΤ, όπως αυτά που εγκαινίασε ο ΣΥΡΙΖΑ στο νοσοκομείο Σαντορίνης. Η πολιτική που μοιράζει την πίτα της υγείας στους ομίλους αφήνοντας το λαό εκτεθειμένο με ελάχιστες παροχές. Είναι η πολιτική των πρωτοκόλων λάστιχο, των κομμένων και ραμμένων στα μέτρα της εργοδοσίας, των σχολείων που λειτουργούν με ακόμα χειρότερους όρους, των μέσων μεταφοράς που αποτελούν εστίες υπερμετάδοσης. Είναι η πολιτική του ακόμα πιο μειωμένου προϋπολογισμού για την υγεία για το 2022 σε συνέχεια όλων των περίκοπων από κάθε κυβέρνηση των προηγούμενων ετών, αλλά και η αύξηση των πληρωμών των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία, η συνέχιση της αφέμαξης των λαϊκών εισοδημάτων για αγορά υπηρεσιών υγείας που το 19 αντιστοιχούσε στα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το διάστημα 2012-2019 η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη μειώθηκε κατά 50%,
και η συμμετοχή των ασθενών μόνο για τα αποζημιώμενα φάρμακα αυξήθηκε κατά 52,8%. Και ακριβώς αυτή η τεράστια επιβάρυνση του λαού γίνεται προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι για τη στήριξη του κεφαλαίου. Είναι λοιπόν η ίδια εγκληματική αντιλαϊκή πολιτική που μετατρέπει το εμβόλιο από πολύτιμο όπλο για την αντιμετώπιση της πανδημίας σε βολικό άλοθη για κράτος και εργοδοσία, για να ξεμπερδεύουν με όσα μέτρα κοστίζουν, αλλά και να εμπεδώνεται η ατομική ευθύνη. Είναι η πολιτική που οδήγησε τα νοσοκομεία σε blackout με τον πρώτο χιονιά, που κλήθηκαν να σηκώσουν το επιπλέον βάρος μιας κακοκαιρίας που είχε προβλεφθεί, με τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, υποδομές, χωρίς καμία ενίσχυση, χωρίς καμία ουσιαστική φροντίδα για τους υγειονομικούς και τους ασθενείς. Με αυτή λοιπόν την πολιτική χρειάζεται να αναμετρηθεί ο εργαζόμενος λαός σε μια περίοδο που επιβεβαιώνεται πως δεν υπάρχει δίκαιο αίτημα για την προστασία του που να μην σκοντάφτει στη στρατηγική της υγείας εμπόρευμα, που να μην συγκρούεται με την επιχειρηματική δράση. Εκεί λοιπόν χρειάζεται να στοχεύει το εργατικό λαϊκό κίνημα, διεκδικώντας κάθε μέτρο που μπορεί να σώσει ζωές, ενισχύοντας τον αγώνα για αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας που θα υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες. Γι' αυτό λοιπόν κανένα άλοθη στην κυβέρνηση και στο κράτος, καμία άφεση αμαρτιών στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΚΙΝΑΛ και τα άλλα αστικά κόμματα που η αντιπαράθεσή τους με την κυβέρνηση φτάνει ως το βολικό και μόνο τερέν της ανικανότητας, των παραλήψεων στη διαχείριση, των λαθών, ζητήματα υπαρκτά στη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, τα οποία όμως αναπτύσσονται στο έδαφος του ίδιου του χαρακτήρα του αστικού κράτους, του λεγόμενου επιτελικού κράτους, που είναι ικανότατο όμως στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ομίλων, όχι όμως για την προστασία της ζωής και περιουσίας, του εισοδήματος, των δικαιωμάτων του λαού. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Και επειδή κανείς δεν μπορεί να παίζει κοροναγράμματα τη ζωή του λαού για τα κέρδη των ομίλων, χρειάζεται ο ίδιος ο λαός να δείξει τη δύναμή του, να καθορίσει τις εξελίξεις. Στο χέρι του είναι, γιατί μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό.